Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, ήρθα εδώ για να μάθω πώς γίνονται τα hangouts των πρωταγωνιστών. Σήμερα θα κάνουμε μια hangout συζήτηση με θέμα μια πολύ γρήγορη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την ελληνική οικονομία εδώ που βρισκόμαστε. Μαζί μας Γιάννης Δραγασάκης, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, Μάνος Ματσαγκάνης, υποψήφιος με τη Δημοκρατική Αριστερά. Εγώ για να είμαι έτοιμος απέναντί σας, τον κύριο Ματσαγκάνη τον βλέπω πρώτη φορά μέσω της κάμερας σήμερα. Καλημέρα, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Τον Γιάννη Δραγασάκη τον ξέρω 30 χρόνια, 35. Και τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ πολύ. Άρα είμαι ελαφρώς προκατηλημένος. Πάμε γρήγορα. Ερώτημα πρώτο. Σαν σήμερα, πριν 2 χρόνια, τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, γραφόντουσαν οι τελευταίες γραμμές του περίφημου ή διαβόητου μνημονίου 1. Ήθελα λοιπόν, αφού για να γιορτάσουμε την επέτειο, μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό, Γιάννης Δραγασάκης? Νομίζω ότι ναι, έχει πια γίνει κοινός τόπος ότι υπήρχε καταρχήν μια ευρωπαϊκή λύση, ναι, η οποία αν είχε εφαρμοστεί θα είχαμε άλλη βάση συζήτησης. Δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βοηθούσε τότε που οι αγορές είχαν δείξει την άρνησή τους να δανείσουν, θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη αφετηρία. Δεύτερον, μέχρι και το καλοκαίρι του 2010 προσωπικά πιστεύω ότι υπήρχε μια δυνατότητα επιθετικής εσωτερικής αναδιανομής για να συγκεντρωθούν και μπορούσαν να συγκεντρωθούν αρκετοί πόροι. Και βέβαια όλα αυτά τα λέω και ότι έτσι θα λύναμε το πρόβλημα, αλλά να έχουμε μια βάση, να μην δώσουμε τα κλειδιά στο Διεθνές Ταμείο όπως έγινε, αλλά να έχουμε μια βάση να σχεδιάσουμε μια απάντηση συνολική στα ελληνικά προβλήματα, διότι η κρίση έχει ενδογενείς αιτίες καταρχήν και είναι και μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης. Μάνος Ματσαγκάνης, μπορούσε τέτοιες μέρες πριν 2 χρόνια να είχε γίνει κάτι διαφορετικό ή να είχαμε κάνει, ενώ η Ελλάδα να είχε κάνει κάτι διαφορετικό? Τι να σας πω, ειλικρινά αμφιβάλλω πολύ. Μην ξεχνάμε ότι στην ιδρυτική συνθήκη του ευρώ υπήρχε αυτό που στα αγγλικά λέγεται no bailout clause, δηλαδή η ρήτρα μη διάσωσης. Η Ελλάδα στο τέλη του 2009 καταπλήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη ανακοινώνοντας ότι το έλλειμμα δεν ήταν 3,5% όπως είχε πει η κυβέρνηση, αλλά 10-12, τελικά έφτασε 15%. Δηλαδή μια εικόνα μεγάλης αναξιοπιστίας στο μέσο μιας μεγάλης χρηματιστηριακής κρίσης που δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, έχει σχέση με τα τοξικά ομόλογα κτλ. Επίσης είναι μια χώρα με εξωτερικό έλλειμμα 10%. Θέλω να πω ότι με δεδομένα όλα αυτά, τα περιθώρια για διαφορετικούς χειρισμούς από τη δική μας πλευρά ήταν μάλλον περιορισμένα, ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν έγιναν όλοι οι χειρισμοί όπως έπρεπε, αλλά αναρωτιέμαι τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει γίνει και κυρίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη νομίζω ότι ήταν ένα επίτευγμα το ότι μετακινηθήκαμε από τη ρήτρα μη διάσωσης προς τη λύση της διάσωσης τελικά, γιατί όπως θυμάστε τέτοια εποχή πριν από 2 χρόνια που λέτε και εσείς στην ερώτησή σας, δεν μας δάνειζε κανένας και κινδυνεύαμε να μην είχαμε τα απαιτούμενα χρήματα για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Η ερώτηση που έκανα και στους δυο σας ξεκινούσε με το... Δεν θέλω να γυρίσω πίσω 30 χρόνια, ούτε ένα χρόνο πριν από τον Απρίλιο του 2010, δηλαδή τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά την δεκαετία του 80, του 90, τα πρώτα χρόνια του ευρώ ή το 2009, λέω τον Απρίλιο του 2010, τέτοιες μέρες πριν 2 χρόνια, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τώρα, δεύτερο και τελευταίο ερώτημα αναδρομής. Αυτό το μνημόνιο έτσι όπως συντάχθηκε, χωρίς διαπραγμάτευση από ό,τι έχουμε όλοι καταλάβει, θα μπορούσε αυτά τα 2 χρόνια να έχει φέρει αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό που έφερε? Δηλαδή, θα μπορούσε να είχαμε κάνει τα ίδια, να είχαμε ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, τις ίδιες οδηγίες, να είχαμε εφαρμόσει το ίδιο μνημόνιο ως χώρα, χωρίς να έχουμε τόση ύφεση, χωρίς να έχουμε τόση ανεργία, χωρίς να έχουμε τόση κοινωνική δυστυχία γύρω μας? Γιάννη. Νομίζω όχι. Συμπληρώνοντας την προηγούμενη συζήτηση, καταθέτω τη δική μου εκτίμηση ότι το χρέος δεν ήταν το πρόβλημα, ήταν το πρόσχημα. Υπήρχε το πρόβλημα του χρέους. Το χρέος χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός για να επιβληθεί ένα μοντέλο με λιγότερο κοινωνικό κράτος, με σύνθλιψη μισθών και με εκποίηση του δημόσιου πλούτου. Το επιχείρημά μου είναι ότι αυτό χρησιμοποιείται και στην Ισπανία, που η Ισπανία δεν είχε χρέος, ούτε η Ιρλανδία είχε μεγάλο χρέος πριν την κρίση. Αλλά το αφήνω αυτό, είναι μια γενικότερη συζήτηση. Τώρα, στο ερώτημά σας. Είχαν μελετηθεί τα προγράμματα του IMF παγκοσμίως. Υπήρχε μια μακρά συζήτηση από τον Στίγλιτς και άλλους οικονομολόγους και γνωρίζαμε από τα πριν ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης σε μια οικονομία που κατά 80%-85% είναι εσωτερική οικονομία
και κατά 10 με 15 έξω, εξωτερική εξωστρεφή οικονομία. Ξέραμε από τότε, είχαμε οικονομετρικά δεδομένα δηλαδή, αν με ρωτήσετε μπορώ να σας τα πω μετά, ότι αυτό το πρόγραμμα μειώνει το ΑΕΠ, δημιουργεί ύφεση χωρίς να δημιουργεί εξαγωγές και επενδύσεις. Άρα, στον ένα ή τον άλλο βαθμό ήταν προδιαγραμμένο το αποτέλεσμα. Το τονίζω αυτό διότι το μνημόνιο δεν είναι χειρότερο. Εάν το μνημόνιο απλώς ήταν άδικη πολιτική και άδικα αποτελέσματα, εγώ μπορεί να υποστήριζα να αγωνιστούμε να μετριάσουμε τις αδικίες. Το μοντέλο δεν λειτουργεί, γι' αυτό ζούμε μια κοινωνική καταστροφή. Άρα δεν είναι σωστή η κριτική που λέει ότι ο Παπακοσταντίνου ή ο δεν ξέρω ποιος άλλος έκανε λάθος που δεν εφάρμοσε σωστά το μνημόνιο ή δεν το εφάρμοσε πιστά και γι' αυτό είχε κακά αποτελέσματα. Η συζήτηση αυτή έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το άλοθη, δηλαδή για να μην αναγνωρίσουν ότι το φάρμακο είναι λάθος, λένε ότι φταίει ο τρόπος που χορηγήθηκε. Το δεύτερο όμως σκέλος είναι σωστό, ότι δεν κάναμε και τίποτα. Δηλαδή επιτρέπεται σήμερα να έχουμε στην Ελλάδα αυτό το φορολογικό σύστημα που έχουμε. Επιτρέπεται ακόμα και τώρα να μην έχουμε περιουσιολόγιο. Επιτρέπεται να φορολογούμε κάποιον που έχει μια γκαρσονιέρα και αυτός που έχει επενδύσει σε βίλες στο Βερολίνο και το Λονδίνο, να μην το συζητάμε καν ως κοινωνία. Μάλλον μας θα κάνεις. Ναι, καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι είμαστε σε κρίση, όχι εξαιτίας του μνημονίου, αλλά η κρίση έφερε το μνημόνιο. Δεν είναι, το μνημόνιο την επιδείνωση της κρίσης. Εντάξει, την επιδείνωση και ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε την εφαρμογή του μνημονίου, με τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε την οικονομική πολιτική. Θέλω να πω με αυτό. Μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό που λέει ο αγαπητός κύριος Δραγασάκης, με την έννοια ότι δηλαδή η κρίση δεν είναι κρίση χρέους, είναι ένα πρόσχημα. Η Δανία, για παράδειγμα, έχει ένα κοινωνικό κράτος ακόμα πιο σημαντικό από το δικό μας. 58% τα φορολογικά έσοδα είναι 58% του ΑΕΠ. Γιατί δεν πάει κανείς, δεν πάει κάποια τρόικα στη Δανία να της πει να μειώσει το κοινωνικό κράτος, ας πούμε, γιατί ενοχλεί τα διεθνή χρηματιστηριακά κέντρα. Γιατί απλούστατα η Δανία χρηματοδοτεί το πολύ σπουδαίο κοινωνικό κράτος που έχει από φόρους, όχι από δανεισμό. Εμείς δανειζόμαστε για τα πάντα, όχι μόνο για το κοινωνικό κράτος, για τις αμυντικές δαπάνες, για ένα σωρό πράγματα. Δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε από φόρους, εκτιθέμεθα στις διεθνείς αγορές και οι διεθνείς αγορές μας τιμωρούν. Τώρα, το μνημόνιο. Όταν έχει πέσει. Είπαμε περίπου το ίδιο πράγμα. Υπάρχει το πρόβλημα του χρέους. Αξιοποιείται όμως όχι για να λυθεί το πρόβλημα του χρέους, αλλά γίνουν άλλες αλλαγές που κάποιοι θεωρούν σωτήριες. Και εγώ θεωρώ καταστροφικές. Ναι, όμως μισό λεπτό. Κανείς δεν εμπόδισε την Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, την ελληνική κοινωνία, ας πούμε, και οικονομία, να μπορέσει να συμφωνήσει ένα σχέδιο, ένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής, μείωσης των ελλειμμάτων, μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα μας επαναφέρει σε μια βιώσιμη πορεία. Δεν το κάναμε. Το μόνο οργανωμένο σχέδιο ανάταξης της οικονομίας που υπήρχε ήταν το μνημόνιο. Το μνημόνιο είχε σοβαρά προβλήματα, μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά. Συμμερίζομαι σε έναν βαθμό την κριτική που κάνετε στο μνημόνιο. Η τραγωδία είναι ότι δεν αντιτάξαμε εμείς ένα δικό μας μνημόνιο ή τέλος πάντων να το ονομάσουμε όπως θέλουμε, έτσι ώστε να βγούμε συντεταγμένα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχαμε περιέλθει. Αντί να κάνουμε αυτό, αρχίσαμε να συζητάμε για μη λύσεις, παύση πληρωμών, να πούμε στους ξένους να πάνε να πνιγούν, ας πούμε, και διάφορα τέτοια. Και πρέπει να πω ότι και το δικό σας κόμμα συμμετείχε στην συζήτηση αυτή των μη λύσεων. Αν μου δώσετε τη δυνατότητα, θα πω ακριβώς τι είπαμε και τι λέμε. Ναι, βέβαια. Συμφωνώ πλήρως ότι βεβαίως το πρόβλημα είναι δικό μας. Δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος, νομίζω το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το δημόσιο χρέος ως πρόβλημα δημιουργήθηκε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 80. Από το 81 μέχρι το 93, εκεί έγινε το χρέος 100%, μετά αναπαράγεται το χρέος. Συμφωνώ πλήρως αυτό. Εκείνο το οποίο λέω το μνημόνιο, αντί να απαντήσει τα προβλήματα, χρησιμοποίησε το χρέος ως εργαλείο, ως μοχλό, εδώ πίεση για να επιβληθεί αυτό που ήδη θεωρούν λύση, δηλαδή ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Δεύτερον, από τη στιγμή που μπήκαμε στην ύφεση, είμαι από αυτούς που έχω πει ότι το χρέος δεν μπορεί να πληρωθεί. Πάρα πολύ απλό. Δεν μπορείς, ενώ είσαι σε ύφεση, να πεις θα πληρώνω και το χρέος. Γι' αυτό εισηγηθήκαμε. Εγώ τουλάχιστον υπερασπίστηκα. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν έγινε το κούρεμα του χρέους. Ακριβώς επειδή όλος ο κόσμος αναγνώρισε το αυτονόητο ότι αν είσαι σε ύφεση δεν μπορείς να πληρώνεις τα χρέη σου. Όμως, αντί η κυβέρνηση να είναι αυτή που θα πάρει την πρωτοβουλία και να διαπραγματευτεί ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση όχι μόνο του χρέους αλλά και όλων των προβλημάτων, παραδόθηκε μετά σε αυτό το οποίο έφεραν οι πιστωτές, η Τρόικα, ως σχέδιο. Και τώρα που μιλούμε, το δημόσιο χρέος ξανά είναι στο 163% και με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς θα πάμε στο 200% χρέος το 2020, εάν συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Επομένως, αν είμαστε σε ύφεση ως το 2020. Όχι. Έχουμε αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσουμε τόπους 110 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020 και έχουμε ένα δάνειο προς τις τράπεζες τα 50 δις.
εάν η ύφεση συνεχιστεί έστω και για 2 χρόνια ακόμα, οι δικοί μας υπολογισμοί λένε ότι το χρέος θα υπερβεί ενδεχομένως το 200% του έτου 2020. Το λέω αυτό έτσι για να δείξω το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το, η πολιτική η οποία εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι το εξής, αν μου επιτρέπετε. Ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Δραγασάκης, με την έννοια ότι είναι δύσκολο να μειώσεις τα ελλείμματα σε μια φάση ύφεσης οικονομίας. Το σωστό είναι να μειώνεις τα ελλείμματα σε μια φάση ανάπτυξης οικονομίας. Όμως εμείς από το 2000 μέχρι το 2008 είχαμε τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μειώσαμε τα ελλείμματα. Και σε αυτό φυσικά φταίνε οι κυβερνήσεις που κυβερνούσαν, αλλά φταίει και η αντιπολίτευση, η οποία αρνήθηκε τις μεταρρυθμίσεις, υπερθεμάτιζε για μέτρα διεύρυνσης των κρατικών δαπανών χωρίς αύξηση των φόρων. Είμαστε σε κάποιο βαθμό συνυπεύθυνοι, όχι φυσικά στον ίδιο βαθμό, γι' αυτό πρέπει να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Για να απαλλαγούμε από το μνημόνιο, πρέπει να μάθουμε να ζούμε μέσα στις δυνατότητές μας. Να μειώσουμε τα ελλείμματα, να μην εκτιθέμεθα στις διεθνείς αγορές, να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, να μην εφαρμόζουμε αποφάσεις οι οποίες έχουν αποφασιστεί κάπου αλλού. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Η διαπραγμάτευση με τους ξένους είναι μια περίεργη ιστορία. Δηλαδή, okay, είναι οι κακές αγορές οι οποίες δεν μας. Μας ταλαιπωρούν, ας πούμε, από σαδισμό ίσως και πρέπει να πάμε να διαπραγματευτούμε. Οκ, okay, το βασικό πρόβλημα είναι όμως ότι οι εταίροι μας είναι δημοκρατικές χώρες. Πρέπει να πάνε στην κοινή γνώμη οι κυβερνήσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ενός όλο και ακριβότερου προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας. Για να μπορέσει αυτό να είναι πολιτικά εφικτό, θα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει αυτό που της αναλογεί. Δηλαδή να δουν οι ξένοι, να δει η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, η διεθνή κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα κάνει προσπάθειες. Μέχρι τώρα δεν βλέπει αυτό. Βλέπει μια χώρα η οποία είναι ζαλισμένη, η οποία ενώ περιμένει να τη σώσει ο τουρισμός, κλείνει τα κρουαζιερόπλια, ας πούμε, κλείνει τα λιμάνια, γίνονται συνεχώς απεργίες, καίγεται η Αθήνα. Μια χώρα η οποία ψάχνει να ρίξει την ευθύνη, ας πούμε, στους ξένους ή σε κάποιους άλλους. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Πρέπει να μπούμε σε μια πορεία μείωσης των ελλειμμάτων μεταρρυθμίσεων. Αν γίνει αυτό, τότε και οι ξένοι θα αλλάξουν στάση απέναντί μας και θα είναι πιο εύκολη η επαναδιαπραγμάτευση. Κάτι άλλο εδώ δεν βλέπω να είναι εφικτό. Αυτή είναι μια συνταγή. Δηλαδή, δείχνουμε ότι είμαστε σοβαροί, εφαρμόζουμε το μνημόνιο και ελπίζουμε ότι αυτό θα εκτιμηθεί σε μια. Όχι επιβλητικά εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Μειώνουμε τα ελλείμματα και κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Το οποίο ο κύριος Ραγασάκης δεν χρειαζόταν να έρθει τρόικα να μας πει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Το ξέραμε και μόνοι μας, γιατί δεν το κάναμε. Ας το κάνουμε έστω και τώρα. Και η τρόικα ήρθε και τη φοροδιαφυγή δεν καταπολεμούμε. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να συζητάμε γι' αυτό, όχι για τα άλλα. Λοιπόν, επόμενη μέρα, 7. Πες ότι έχουμε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, 7 Μαΐου, 8 Μαΐου, 10 Μαΐου, 30 Ιουνίου, όποτε γίνει η επόμενη κυβέρνηση. Πώς φαντάζεστε, είστε, να το πω έτσι, ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών ή αν θέλετε ο επόμενος επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Υπηρεογνωμόνων της νέας κυβέρνησης ή ο άνθρωπος που η κυβέρνηση απευθύνεται σε αυτόν και λέει πες μου ενέργεια νούμερο 1. Τι κάνω τώρα, Γιάννης Δραγασάκης. Καταρχήν, αυτά που ο κύριος Ματσαγκάνης θα ήταν πολύ ωραία τα συζητάμε πριν το 9. Και νομίζω ότι κάποια τα συζητούσαμε. Και μπορεί να μην τα κάναμε όλα καλά, αλλά θεωρώ ότι προσπαθήσαμε ως αριστερά κάποια πράγματα να προωθήσουμε. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα έχει πάψει να είναι πια σε αυτό το επίπεδο. Έχει συντελεστεί μια καταστροφή. Είμαστε σαν να έχουμε βγει από ένα πόλεμο. Και επομένως, εγώ προσωπικά, ενώ επιμένω πάντα να είμαι και συγκεκριμένο στις οικονομικές μου προτάσεις κλπ, θεωρώ ότι η λύση πια είναι πολιτική. Δηλαδή, χρειαζόμαστε οικονομικό πρόγραμμα, αλλά όσο άρτιο πρόγραμμα και να έχουμε οικονομικό, έχουν μπει παράγοντες πολιτικοί, χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να βρούμε λύση, εγώ δεν μπορώ να βρω λύση. Τι εννοώ με αυτό? Πρώτον, χρειαζόμαστε μία, ευτυχώς για μας, το πρόβλημα είναι δικό μας, αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι δεν είναι μόνο η ελληνική ιδιαιτερότητα. Το είπε και ο κύριος Σιμίτης προχθές, έστω και καθυστερημένα. Η Ευρώπη έχει μια Ιρλανδία, έχει μια Πορτογαλία, έχει μια Ισπανία, έχει μια Ιταλία. Μέσα στη Γερμανία γίνεται συζήτηση για λιτότητα. Άρα η θέση, η πρόταση δική μας θα είναι και σήμερα ότι πρέπει να αναζητήσουμε απευθυνόμενοι και σε άλλους λαούς. Όχι στην κυρία Μέρκελ μόνο, η οποία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πρέπει να πάμε στη λογική μιας πανευρωπαϊκής διάσκεψης για την αντιμετώπιση του πανευρωπαϊκού προβλήματος του χρέους, της λιτότητας και της προοπτικής Ευρώπης. Αυτή η πολιτική δεν διαλύει μόνο την ελληνική κοινωνία, διαλύει και την Ευρώπη. Άρα το πρόβλημα το λύνουμε στην Ευρώπη και με την Ευρώπη. Επιλογή είναι, πρώτη επιλογή. The first best που λένε οι αγγλομαθείς. Η πρώτη επιλογή είναι αυτή. Δεύτερο, στα πλαίσια πάντα της Ευρώπης είμαστε, αλλά συζητάμε και με δυνάμεις εκτός Ευρώπης
για να διευκρινίσουμε δυνατότητες αρρωγής, αν υπάρχουν ή όχι. Ακούγονται διάφορα. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έρθει κάποιος να μας σώσει από φιλανθρωπία, αλλά ζούμε σε ένα πολυκεντρικό παγκόσμιο σύστημα. Άρα, πριν αποφασίσουμε να κόψουμε το λαιμό μας, να δούμε τι γίνεται ή να πάμε σε λογικές χορού του Ζαλόγκου, ας δούμε τι κάνουν και οι άλλες δυνάμεις, τι διαθέσεις έχουν κλπ. Μάνος Ματσακάνης, ερώτηση. Πώς, κατά τη γνώμη σας, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Την επόμενη μέρα των εκλογών. Ναι, την επόμενη μέρα των εκλογών. Okay. Εντάξει, είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και εγώ δεν βλέπω ότι θα γίνει μια τόσο ριζική αλλαγή συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μας βγάλει από μόνη της αυτή η αλλαγή από τη δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση όποιος και να έρθει στην εξουσία στη Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Να μας επιτρέψει να ζούμε χαροπά-χαροπά με έλλειμμα 10% το χρόνο, επαόριστον, χωρίς να κάνουμε τίποτα, χωρίς να αλλάζουμε τη χώρα μας, χωρίς να γινόμαστε μια πιο ευρωπαϊκή χώρα, έτσι ώστε να συγκλίνουμε προς τις άλλες χώρες. Αυτό δεν γίνεται. Μου φαίνεται εντελώς τυχοδιοκτικό, ας πούμε, να λέμε στον κόσμο ότι ναι, περίμενε, θα αλλάξουν τα πράγματα μετά τις γαλλικές εκλογές και του χρόνου μετά τις γερμανικές και θα μας επιτρέψουν οι Ευρωπαίοι να ζούμε όπως ζούσαμε παλιότερα και θα μας πληρώνουν και το 10% του ελλείμματος κάθε χρόνο που χρειαζόμαστε εμείς για να μην αλλάξει τίποτα και θα πάνε όλα καλά. Δεν υπάρχει αυτό. Προφανώς περιμένουμε και εμείς κάποια θετικά μηνύματα από την αλλαγή των σχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί για παράδειγμα βλέπουμε ότι οριμάζει σε ευρωπαϊκό. Στους ευρωπαϊκούς κύκλους αποφάσεων οριμάζει η ιδέα για ένα ευρωκεϊνσιανισμό, ας πούμε, ένα πρόγραμμα αναθέρμανσης της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω δημοσίων επενδύσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στα δίκτυα, στις υποδομές κτλ. Από αυτό θα ωφεληθούμε κι εμείς. Αλλά δεν θα ωφεληθούμε αρκετά εάν δεν οικοκυρέψουμε τον τόπο. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Να πάμε σε μια άλλη οικονομία που δεν είναι αεριτζίδικη, να μειώσουμε τα ελλείμματα, να μεταρρυθμίσουμε το κράτος, να εξυγειάνουμε τους θεσμούς, έτσι ώστε όταν έρθει η ευρωπαϊκή ανάπτυξη, η αναπτυξιακή όθηση από την Ευρώπη, να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε. Okay. Μ' άρεσε το hangout, μπορεί να το ξανακάνουμε μετά τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.